Οι πινακίδες μου λέει δεν θα τις χτυπάνε τα σήματα από τα διόδια για την νέα τιμολόγηση που θα κάνετε ένα χιλιόμετρο. Ναι. Χθες κλέψανε τα προσωπικά δεδομένα από τον ΆΣΑ. Τι γίνεται τελικά? Και πολλές άλλες αληθινές ειδήσεις. Δηλαδή δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά? Τίποτα. Οι πινακίδες που σήμερα δεν μπορούν να αναγνωστούν είναι παράβαση. Άρα έτσι κι αλλιώς, αν κάποιος το αυτοκίνητό του έχει τέτοιες πινακίδες, οφείλει να τις αντικαταστήσει. Δεν είναι και μεγάλο το κόστος. Ή να τις συντηρήσει. Για τα προσωπικά δεδομένα, χθες που βγήκε ότι κλάπηκαν από τον ΟΑΣΑ, για να κλαπούν προσωπικά δεδομένα πρέπει να υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Άρα, όμως, ήταν και αυτή. Και υπήρχε και μία κόντρα αντιπαράθεση με την αρχή προστασίας δεδομένων για άλλα πράγματα. Δεν ξέρω ξαφνικά πώς δημιουργήθηκαν δεδομένα επιδοτών. Γιατί δεν επέτρεψε δύο γνωμοδοτήσεις η αρχή προσωπικών δεδομένων το να βγαίνει με ηλεκτρονικό τρόπο το εισιτήριο, η κάρτα. Η προσωποποιημένη κάρτα, με τη βοήθεια του Προέδρου της Αρχής, του κ. Μενουδάκου, έγινε αναθεώρηση αυτής απόφασης και εδώ και δύο μέρες λειτουργεί ηλεκτρονική εφαρμογή. Α, ηλεκτρονικά δηλαδή μπορούμε να πάρουμε εισιτήριο, ηλεκτρονικό εισιτήριο? Βεβαίως. Ηλεκτρονικά πλέον μπορείτε να πάρετε προσωποποιημένη κάρτα και να έρθει στο σπίτι σας. Α, να έρθει στο σπίτι κατευθείαν, δηλαδή, χωρίς να πας να στηθείς, να περιμένεις. Ακριβώς, θα ανακοινωθεί σήμερα. Αυτό είναι είδηση. Είναι είδηση και πιστεύουμε ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα για τις επόμενες 15-20 μέρες στους ανέργους και στους συμπολίτες μας που έχουν ειδικά προβλήματα, ειδικές ανάγκες, ειδική αναπηρία, προκειμένου να εξυπηρετηθούν και συνέχεια να πάμε στην πλήρη εφαρμογή του ηλεκτρονικού εισιτηρίου και να κλείσουν οι πύλες. Μάλιστα. Είστε ικανοποιημένος μέχρι τώρα από την πορεία εφαρμογής όλης αυτής της διαδικασίας? Περάσατε δυσκολίες? Κοιτάξτε, κύριε Βασιλόπουλε, υπήρξαν δυσκολίες, αλλά ήταν τέτοια τα κυκλώματα που δεν ήθελαν την εφαρμογή του ηλεκτρονικού εισιτηρίου, που πραγματικά δεν υπήρχε άλλος τρόπος και άλλη διαδικασία να τρέξουμε όλη αυτή την εφαρμογή που εξυπηρετεί εκατομμύρια πολίτες κάθε μέρα. Μάλιστα. Αρκεί να πούμε ότι η χθεσινή ψεύτικη είδηση που βγήκε για τα προσωπικά δεδομένα. Μιλούσαν για 3.000 φακέλους με τα δεδομένα επιβατών που είχαν είναι αυτοί οι φάκελοι που προσκόμισαν κάποιοι επιβάτες για να εκδώσουν την προσωποποιημένη κάρτα. Ήταν μετά την προσωποποιημένη κάρτα, είπε ο ΆΣΑ δηλαδή, έκανε ένα κέντρο που τύπωνε μαζικά τις κάρτες. Επομένως, οι οργανισμούς που έβγαζαν μαζικά πάρα πολλές κάρτες, χιλιάδες κάρτες, έγινε ένα κέντρο και εκεί τυπωνόντουσαν. Μάλιστα. Εκεί κάποιοι έσπασαν το τζάμι μέσα σε εγκαταστάσεις του μετρό, πέταξαν στο πίβο με βενζίνη, έκαναν εμπρισμό, υπήρξαν καταστροφές, μπήκε η πυροσβεστική και αυτά τα στοιχεία που εκείνη την ώρα τυπωνόντουσαν προφανώς καταστράφηκαν. Αυτό ερμηνεύτηκε από κάποιους κύκλους και καταλαβαίνετε ποιοι είναι οι κύκλοι αυτοί, ότι χάθηκαν προσωπικά δεδομένα από τον ΆΣΑ. Είναι όσοι δεν ήθελαν να εφαρμοστεί το ηλεκτρονικό εισιτήριο, όσοι έκλεβαν και τα κυκλώματα που εμπλεκόντουσαν στη διακίνηση των πλαστών εισιτηρίων, στο πώς έβγαζαν πλαστές κάρτες όλα αυτά τα χρόνια, στο πώς έκλεβαν ρευστά χρήματα του ελληνικού λαού από τα ταμεία του μετρό και των αστικών συγκοινωνιών. Έχουν γίνει εκθέσεις, έχουν πιαστεί και μέσα στο μετρό κυκλώματα και έξω από το μετρό και εργοστάσιο που τύπωνε πλαστές κάρτες και πλαστά εισιτήρια, αλλά και άλλοι που τα διακινούσαν. Ωραία, κύριε Σπέτζη, επειδή έχουμε πάρα πολλά θέματα σε σχέση με το χαρτοφυλάκιό σας, πολλά έργα γίνονται, να ξεκινήσουμε όμως με την πολιτική επικαιρότητα, γιατί έχουμε το πολυνομοσχέδιο στη Βουλή με την οικονομία και βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία δημιουργούν αντιδράσεις. Μάλιστα, χθες είδαμε και αυτή την εισβολή του ΠΑΜΕ στο Υπουργείο Εργασίας, στο γραφείο της κυρίας Αξιόγλου, τις αντιδράσεις που υπάρχουν για τον συνδικαλιστικό νόμο. Υπάρχουν κάποια θέματα σε σχέση με τους πληστηριασμούς, ενστάσεις σε σχέση με τα χρέη προς το δημόσιο και αν θα υπάρξει ο ηλεκτρονικός πληστηριασμός. Κάποιες αμφισβητήσεις από την αντιπολίτευση σε σχέση με αυτόν τον καθαρό δρόμο προς τις αγορές. Πώς σχολιάζετε όλη αυτή την κύριε Βασιλόπουλε, δεν υπάρχει κανείς που να μην πιστεύει ότι αυτά που επιβάλλονται στη χώρα είναι είτε στην πολιτική λογική τη δική μας, είτε στην πολιτική της αριστεράς. Υπάρχουν κάποια από αυτά τα μέτρα που προφανώς αν δεν ήμασταν σε επιτήρηση, σε μνημόνιο, δεν θα τα προωθούσαμε ποτέ. Όπως? Είναι μια συμφωνία πολλά. Όπως
Ο συνδικαλιστικός νόμος σας επιβλήθηκε, όπως δηλαδή, όπως οι αυξήσεις ή το ύψος, αν θέλετε, των εισφορών, των ασφαλιστικών εισφορών σε συγκεκριμένες κατηγορίες. Όπως η φορολόγηση σε κάποια είδη, το ΦΠΑ στα νησιά ή πολλά άλλα πράγματα τα οποία έχουν επιβληθεί. Ξέρετε πολύ καλά ότι οι θεσμοί και οι δανειστές συνήθως πιέζουν για να υπάρχουν πολύ περισσότερα έσοδα από αυτά που πραγματικά έχουμε αποδείξει ότι υπάρχουν. Γι' αυτό υπάρχει και το κοινωνικό μέρισμα. Όταν έλεγαν πριν ένα χρόνο ότι δεν θα υπάρξει κοινωνικό μέρισμα, το οποίο ωστόσο είναι ευκαιριακό, είναι παροδικά τα ωφέλη του. Όχι, δεν είναι παροδικά. Όταν πετυχαίνουμε τους στόχους και τους ξεπερνάμε, το πλεώνασμα μοιράζεται σε αυτούς που πραγματικά το έχουν ανάγκη και το δικαιούνται. Ναι, θέλω να πω, οι εισφορές είναι μία μόνιμη κατάσταση. Οι φόροι είναι μία μόνιμη κατάσταση. Η μειωμένη μισθή επίσης είναι μία μόνιμη κατάσταση. Οι εισφορές, αν θέλουμε να έχουμε ένα υγιές ασφαλιστικό σύστημα, είναι μία μόνιμη κατάσταση, όχι στο ύψος για όλες τις κατηγορίες που είναι σήμερα. Σημαίνει δηλαδή ότι προοπτικά, από τη στιγμή που ο ασφαλιστικός φορέας θα πηγαίνει καλά, θα έχουμε επανεπένδυση των αποθεματικών του, θα καλύπτει τις ανάγκες του, θα μπορούν συγκεκριμένες κατηγορίες που έχουν αδικηθεί αυτές τις φορές να μειωθούν. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, ο στόχος ο δικός μας και η εντολή που έχουμε πάρει από τον ελληνικό λαό είναι τον Αύγουστο να οδηγηθεί η χώρα έξω από τις μνημονιακές συμβάσεις, να μπορούμε να βγούμε στις αγορές, άρα να εφαρμόσουμε και πολιτικές χωρίς να έχουμε κανέναν πάνω από το κεφάλι μας που καθορίζει και ποιες θα είναι αυτές οι πολιτικές και, πώς θα τις διαχειριζόμαστε. Για να κλείσουμε αυτό, να μου σχολιάζατε την χθεσινή παρέμβαση του ΠΑΜΕ στο Υπουργείο Εργασίας. Εντάξει, δεν θέλω να σχολιάσω. Το ΠΑΜΕ και κάθε συνδικαλιστικός, αν θέλετε, φορέας, παίρνει τις δικές του ευθύνες και για το που αντιδρά και για τον τρόπο που αντιδρά. Δεν χρειάζεται να το άλλο θέμα, πιστεύω βέβαια, ότι ο ελληνικός λαός μπορεί να καταλάβει ποιοι το παλεύουν. Και όταν λέμε ποιοι το παλεύουν, εννοούμε ποιοι σε αυτό που έχουν δεσμευτεί με ειλικρίνεια, αφού δοκιμάστηκε στον ελληνικό λαό και πήρε την άποψή του, βλέπουν και παλεύουν κάθε μέρα τη διαπραγμάτευση με τους δανειστές. Όταν μπορούμε να εφαρμόσουμε κοινωνικές πολιτικές, το κάνουμε. Ξέρετε τι έγινε με τα οικογενειακά επιδόματα για τα παιδιά, το παρουσιάστηκε και πριν. Τι έγινε με το κοινωνικό μέρισμα, τι έγινε πέρσι με τη 13η σύνταξη που αμφισβητούσαν ότι θα ξαναδοθεί και όλα τα υπόλοιπα που ζούμε. Το πώς στηρίζουμε τους πιο αδύναμους οικονομικά, μακάρι να μπορούσαμε και περισσότερο. Θα δούμε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, και τα μέτρα του πολυνομοσχεδίου, πώς μέσα σε αυτή την εβδομάδα μέχρι να ψηφιστεί θα σηκώσουν ή όχι αντιδράσεις και στο εσωτερικό. Να πάμε τώρα και στα, γιατί υπάρχει και ένα εθνικό μείζον ζήτημα και μιλάμε για την ονομασία της Φύρομ. Εδώ σας κατηγορεί και η αξιωματική αντιπολίτευση ότι δεν έχετε ως κυβέρνηση ενιαία στάση με αφορμή την θέση του κυρίου Καμένου, του κυβερνητικού σας εταίρου. Δεν είναι απαραίτητη, κύριε Υπουργέ, η συμφωνία του δεύτερου κόμματος με το οποίο συγκυβερνάτε για να πάει η κυβέρνηση με μια γραμμή ισχυρή στις διαπραγματεύσεις για το Σκοπιανό? Δεν νομίζω ότι δεν έχουμε κοινή γραμμή. Τουλάχιστον οι δηλώσεις που έκανε ο Παναγιώτης ο Καμένος πρόσφατα δεν ήταν σε αυτή την κατεύθυνση. Απ' την άλλη μεριά, ακούμε και δηλώσεις τελεχών των ανεξαρτητών Ελλήνων, όπως θα σας πω για τον κύριο Δημήτρη Καμένο, βουλευτή του κόμματος, ο οποίος είπε: εντάξει, δεν είναι απαραίτητο, ας ψηφίσουν οι άλλοι. Εμείς, αν δεν θέλουμε, ας μην κλείσει το Σκοπιανό. Οι Σκοπιανοί ζημιώνονται από το να μην κλείσει. Ναι, υπάρχουν κάποιοι βουλευτές σε κάθε θέμα που μπορεί να διαφοροποιούνται κατά τη, χωρίς αυτό να σημαίνει, κατά τη γνώμη μου, τίποτα. Η γραμμή που έχει η ελληνική κυβέρνηση, και πιστεύω ότι αυτό πρέπει να δούμε, είναι πώς και η δική μας γειτονιά, τα Βαλκάνια δηλαδή, θα αποκτήσουν τη σταθερότητα που έχουν οι χώρες της Κεντρικής Ευρώπης. Πιστεύω ότι θα κλείσει αυτό το θέμα. Ναι. Για να γίνει αυτό, βεβαίως. Δηλαδή το κλίμα ευνοεί εσωτερικά, πιστεύετε, και στην κυβέρνηση, αλλά γενικότερα το πολιτικό σύστημα, γιατί τα εθνικά θέματα είναι θέμα και του πολιτικού συστήματος. Δεν είναι μόνο μιας κυβέρνησης. Και το κλίμα ευνοεί,
και η δική μας χώρα πρέπει να παίξει ένα ξεχωριστό ρόλο στα Βαλκάνια. Και για να παίξει αυτό το ξεχωριστό ρόλο, το ρόλο της σταθεροποιητικής μεγάλης δύναμης στη γειτονιά μας, πρέπει προβλήματα που είναι ανοιχτά για δεκαετίες να κλείσουν. Πρέπει προφανώς να υπάρχει εθνική γραμμή, αλλά αυτό που έχουμε δει και δεν έχει δε όντως διαφημιστεί για να γίνει γνωστό και στον ελληνικό λαό, είναι πόσα βήματα υποχώρησης έχει κάνει και η άλλη πλευρά. Όταν κάνεις μια διαπραγμάτευση για να βρεις μια λύση μεταξύ δύο κρατών, δύο λαών, βλέπεις ότι και από την άλλη πλευρά υπάρχει μια πολύ καλή διάθεση να υποχωρήσουν εθνικιστικές φωνές. Είναι σωστό αυτό που λέτε, κύριε Σπίρτζη. Και προφανώς υπήρξε και μια διεργασία. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Δεν φτιάχτηκε ξαφνικά το κλίμα, το καλό κλίμα. Υπήρξαν κάποιες διεργασίες διπλωματικές πριν φτάσει. Εδώ η κατηγορία είναι γιατί δεν δημιουργήθηκε το ίδιο κλίμα, δηλαδή κάποιες συνεννοήσεις και εντός της χώρας, στο εσωτερικό πολιτικό σύστημα. Δηλαδή να ενημερωθούν και οι αρχηγοί των κομμάτων ότι πάμε σε μια διαδικασία, πώς να υπάρχει μια τέτοιου είδους συνεννόηση. Κύριε Παναγιωτόπουλε, εδώ πρέπει καταρχάς τα κόμματα της αντιπολίτευσης που έσπευσαν κιόλας να καταγγείλουν την κυβέρνηση για κάτι που έπρεπε, κατά τη γνώμη μου, πολλά χρόνια πριν να έχει λυθεί, να μας πούνε ποια είναι η δική τους γραμμή. Εκεί να δείτε πόσες γραμμές βλέπουμε. Δηλαδή στη Νέα Δημοκρατία πόσες γραμμές γνωρίζετε εσείς? 3, 4, 5 διαφορετικές για την ονομασία της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Είναι η ίδια του κυρίου Μητσοτάκη με την πλευρά που υποστήριζε τη θέση του πατέρα του κυρίου Μητσοτάκη ή του κυρίου Γεωργιάδη ή άλλου μέσα στη Νέα Δημοκρατία? Μάλιστα. Δεν νομίζω όμως ότι πρέπει να είναι αυτή η συζήτηση. Η συζήτηση είναι πώς τα σύνορα της χώρας μας γίνονται η αρχή της ενδοχώρας των Βαλκανίων, πώς αποκτούμε και εμείς πλέον, όπως έχουν άλλες χώρες στην Ευρώπη, μία άλλη σχέση με τους γείτονές τους, πώς περνάς τα σύνορα της δικής μας χώρας και δεν το καταλαβαίνεις. Έχεις αναπτύξει οικονομικές, εμπορικές και άλλες συνεργασίες, πολιτιστικές. Και εδώ θα για δούμε να και τις σιδηροδρομικές συνδέσεις που βεβαίως, θα παίζουν το ρόλο τους και συνδέσεις. Ουσιαστικά έχετε γίνει και εσείς άτυπος υπουργός εξωτερικών με τα ταξίδια που έχετε κάνει και στα Βαλκάνια αλλά και σε άλλες χώρες. Σε αυτό προωθώντας, έχει τεχνογνωσία. Ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών. Ωραία. Λοιπόν, επομένως κλείνουμε αυτό το κομμάτι της πολιτικής επικαιρότητας, αλλά υπάρχει άλλη επικαιρότητα που ενδιαφέρει πάρα πολύ τον κόσμο πια, γιατί μιλάμε για έργα τα οποία σιδηροδρομικές γραμμές, οι οποίες είχαν να ολοκληρωθούν 20 χρόνια, που η σιδηροδρομική κατάσταση της χώρας δεν είναι η καλύτερη, θα μπορούσε να είναι πολύ περισσότερο αναπτυγμένη. Όπως επίσης, τι θα γίνει με τα διόδια, με την τιμολόγηση που έχετε υποσχεθεί ανά χιλιόμετρο. Έχουμε άλλα μεγάλα έργα που έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Για παράδειγμα, Κρήτη. Έχουμε πολλά τροχαία, τι γίνεται. Θα τα δούμε όλα ένα-ένα, αφού μας επιτρέψετε να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα, να πάμε σε τίτλους ειδήσεων και να επιστρέψουμε στη συζήτησή μας.